Ποιο λόγο τώρα πιστεύεις ότι τραβιούνται οι νέοι από την ηλεκτρονική μουσική και από τα πάρτι αυτά? Τους τραβάει περισσότερο, άλλοι πάνε από άγνοια, επειδή δεν ξέρουν και από περιέργεια. Άλλοι πάλι πάνε για να ξεφαντώσουν, για να ξεδώσουν. Άλλοι πάνε για να πορνέψουν, γιατί υπάρχει το στοιχείο της πορνείας πολύ έντονο. Βέβαια. Στα πάρτι αυτά. Άλλοι πάλι επειδή έχουν κακή ανατροφή από τους γονείς τους, δεν είναι ορθόδοξοι οι γονείς, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Μάθανε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, σου λέει εκεί πέρα χοροπηδάνε. Το ένα φέρνει το άλλο και το πάνε. Και μετά καταλήγουν πρεζάκηδες οι περισσότεροι. Ναι. Στην Ομόνοια καταλήγουν. Στην Ομόνοια καταλήγουν. Ναι. Από τη μόδα τραβιώνται, ας πούμε, γιατί και αυτό το που λέγεται μόδα είναι σατανικό πράγμα. Δηλαδή επιβάλλει κάτι ο σατανάς στην ανθρωπότητα δίχως κριτική. Δεν λες δεν θα το φορέσω εκείνο, είναι μόδα σου λέει. Δηλαδή είναι θέσφατο. Έχει δηλαδή και ο σατανάς τα δικά του θέσφατα. Εντολοδότης είναι η μόδα. Ναι, είναι ένα δόγμα η μόδα. Όπως ο χριστιανός έχει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, έχει το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως της Παρθένου και Μαρίας κλπ. Έτσι και ο σατανάς έχει ορισμένα δόγματα. Σου λέει αυτό είναι τελείωση. Όχι, περί της ασπήλου συλλήψεως το έχουν οι παπικοί. Όχι, εννοώ, ασπήλου σύλληψη εννοώ ότι δεν πήγε με... Δεν έγινε με ανδρικό σπέρμα η σύλληψη του Χριστού, έγινε δι' Αγίου Πνεύματος. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, το κράτος τι κάνει και οι γονείς τι κάνουν? Το κράτος βασικά, τώρα τελευταία, έχει αρχίσει και διοργανώνει και αυτό παρόμοιες εκδηλώσεις και φέρνει τους σατανιστές, ειδικά η Δήμαρχος των Αθηνών, η κυρία Μπακογιάννη, έφερε τους χειρότερους σατανιστές της γης, ονόματα τα οποία έχουν πάει μέχρι και στα δικαστήρια επειδή βρίζουν τον Χριστό, άτομα τα οποία έχουν κάνει πράγματα που δεν τολμώ να τα πω, ναι. Δεν θέλω να τα πω καν, δηλαδή είναι τόσο αισχρά αυτά που έχουν κάνει και στο ίδιο τους το σώμα, ναι. Ούτε καν σε άλλους, για να δίνουν το παράδειγμα και στους άλλους. Υπάρχει μια χαλαρότητα, σου λέει αυτό είναι διάσημο το συγκρότημα. Όπως κάνανε με έναν εαυτό. Αντίχριστη τελείως. Αφού είναι τον Σλέιερ και τον Μέρλιν Μάνσον, τους αρχισατανιστές, τους πιο διαστροφικούς ανθρώπους στη γη ολόκληρη. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Αυτό πρέπει να ανησυχήσει πολύ σε αυτό. Αυτό λένε τον Rolling Stone, στον Τζάγκερ. Ο οποίος παίρνει την κοκαίνη με το κιλό, ξέρω εγώ κλπ. Και τον όπου πάει, τον προσκυνάνε πρωθυπουργοί, ξέρεις. Τι πράγμα είναι αυτό, είναι φοβερό δηλαδή. Όλοι τον άλλο, τον Τζάγκσον, τον τρελόν, του δίνουν χειραψίες όλοι οι μεγάλοι. Λοιπόν, δεν εξηγείται παρά με το ότι ο σατανάς τους βάζει εκεί πέρα να δώσουν τιμή σε πρόσωπα τα οποία είναι όχι μόνο άχρηστα, αλλά φοβερά επιζήμια για την αιώνια. Είναι, καταστρέφουν κυριολεκτικά μέρος της παγκόσμιας νεολαίας. Αυτά είναι δηλαδή τα φοβερά πράγματα. Τώρα, υπάρχει κάποιος έλεγχος στο όριο ηλικίας? Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Όποιος θέλει μπαίνει. Εντάξει, άμα δει κανένα παιδάκι δεν το βάζει μέσα. Ναι. Αλλά... ως επιτοπλίστων και για να μην πέσει στον νόμο, ας πούμε, ότι είναι... Δεν το βάζει, άμα το πάει με το μάτι, δεν δείχνεις καμία ταυτότητα. Δηλαδή, μπαίνεις και 15 χρονών μέσα και πίνει αλκοόλ, πίνει ναρκωτικά, τα βρίσκουν εκεί μέσα όλα. Ό,τι θέλεις βρίσκεις μέσα στα πάρτι, δεν υπάρχει έλεγχος. Ναι. Δεν ελέγχει κανένας τίποτα. Τώρα κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Στέφανε. Έχει σχέση η rave μουσική με κάποια θρησκεία, κάποιο θρησκευτικό κίνημα? Είναι ανακατεμένη δηλαδή με κάτι άλλο για να σερβιριστεί έτσι καλύτερα? Η rave μουσική, να καταλάβετε, ειδικά η trans, είναι αυτοκόλλητη με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Δηλαδή είναι ένα και το αυτό. Από τη στιγμή που κάποιος ακούει την trans μουσική, θα σας πω δύο λόγια για την trans ιδιαίτερα, γιατί αυτή είναι που κάνει θράψη, κάνει πάταγο. Μάλιστα. Και σας υπενθυμίζω ότι τα ακούμε αυτά και τα ακούνε όλοι και εσείς τα ακούτε και όλοι σήμερα ακούνε rave μουσική και δεν το ξέρουνε. Τα αρχίζουν και την πασάρουνε πλαγίως μέσα στις διαφημίσεις, σιγά σιγά μέσα στα ελληνικά πετάνε επιρροές οι λεγόμενες, στοιχεία και σιγά σιγά να αρχίζει να συνηθίζει ο κόσμος στην ηλεκτρονική μουσική η οποία έχει πάρα πολύ δύναμη πάνω στον άνθρωπο. Γιατί ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ακριβώς επειδή είναι με κομπιούτερ, ο κομπιούτερ όλοι γνωρίζουν τι δυνατότητες έχει σήμερα. Ναι. Τεράστιες δυνατότητες.
κινεί η δύναμη που πέφτει όλο τον πλανήτη. Μέσα στον άνθρωπο, στο αυτή του ανθρώπου, του παραλύει κάποια κέντρα ίσως στον εγκέφαλο. Κάτι κάνει. Όχι να παραλύει, που και αυτό πιστεύω μπορεί να το κάνει, αλλά δεν έχει γίνει. Τα υποβαθμίζει. Τα επηρεάζει. Τα επηρεάζει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο ακριβώς, δεν είμαι ειδικός. Αλλά ναι. Χρησιμοποιούν πολύ χαμηλές συχνότητες, τελείως υποτονικές, και πολύ υψηλές συχνότητες στη μουσική, την ηλεκτρονική, σε σημείο που δεν ακούγονται. Δεν τις ακούς. Αλλά την ώρα που ακούς όλους τους ήχους, έχει βάλει 10 ήχους, έχει βάλει το beat, τον ρυθμό, έχει βάλει 2-3 όργανα μέσα να παίζουν και έχει βάλει και 2-3 ήχους οι οποίοι σου φτιάχνουν τη διάθεση. Δηλαδή θα σε ξεσηκώσει, θα σε κάνει να είσαι δίχως να τους ακούς, επηρεάζεις από αυτούς. Δίχως να τους ακούς. Δίχως να ακούς τις συχνότητες αυτές, επηρεάζεις. Ναι, αυτές οι συχνότητες δεν ακούγονται. Είναι τόσο υψηλές που δεν πάει το ανθρώπινο αυτή, δεν μπορεί να τις πιάσει. Έχει τρομερή δύναμη η ηλεκτρονική μουσική. Κι όμως αυτές οι συχνότητες επιδρούν. Τώρα βεβαίως. Κάτι άλλο σκέφτηκα εδώ. Μήπως και οι συχνότητες από τις τηλεοράσεις, τα σήματα των σταθμών ή των κινητών που δεν τα ακούμε, είναι και αυτά σήματα, είναι και αυτά, πώς το λένε, ταλαντώσεις είναι. Έτσι δεν είναι, όπως είναι και ο ήχος. Μήπως αυτά επιδρούν στον άνθρωπο και δημιουργούν καρκίνο, δημιουργούν τρέλα, δημιουργούν κλπ. Τα κινητά το έχουν ομολογήσει οι ίδιοι οι κατασκευαστές ότι κάνουν κακό στον χρήστη. Τώρα να πούμε λίγο για τη θρησκεία που είπατε. Ναι, ναι, ήθελα να προχωρήσω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτή η ερώτηση που κάνετε, πολύ σημαντική. Έχουν στοιχεία από Ινδουισμό, από Βουδισμό. Ανάβουν όλοι τα στικάκια τα λεγόμενα, αυτά τα ινδικά που βάζουν, που μυρίζουν ωραία. Τα αρωματικά στίξ. Πώς έχουμε εμείς το λιβάνι, αυτοί έχουν αυτά. Εμείς πλέον τα έχουμε συνηθίσει αυτά σαν στικάκια. Ναι, εμείς τα συνηθίσαμε, αλλά οι Ινδοί αυτά τα έχουν για τη λατρεία τους. Δεν τα έχουν έτσι, ναι. Και εμάς μας τα έχουν φέρει εδώ πέρα λαού λαού από τη Rave, φέρανε και τους Ινδούς εδώ πέρα και έχουμε και τη γιόγκα να μας την πασάρουν σαν αδυνάτισμα και γυμναστική. Ενώ η γιόγκα στην ουσία είναι αυτοπραγμάτωση, ναι, να πιστεύεις ότι εσύ θα γίνεις Θεός μόνος. Είναι ολόκληρη θρησκεία. Άρα έχουμε να κάνουμε πλέον με μια θρησκευτική μουσική μέσα στην οποία διδάσκεται το Ομ, το λεγόμενο, ένα επιφώνημα το οποίο κάνουν στον διαλογισμό, ναι, πάνω στην αυτοπραγμάτωση. Πιστεύουν στην συμπαντική ολότητα, ότι όλοι είμαστε θεοί και τρελά πράγματα, ασύλλητα πράγματα, δηλαδή ανοησίες. Υπάρχουν συγκροτήματα με ονόματα θρησκευτικά, όπως Πράνα, αυτό είναι από Ινδουισμό κρατάει, ναι, το όνομα. Σαμσάρα ξέρω εγώ. Σαμσάρα δεν υπάρχει, αυτό είναι πάλι από Ινδουισμό. Πανδουισμό. Δεν υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει όμως Σίβα Συντάπου, που είναι από το Θεό το Σίβα, που είναι της καταστροφής. Οπότε βλέπουμε ότι διδάσκεται πλαγίως, αλλά και καθέτος. Πλαγίως μεν, γιατί δεν κάθεται κάτι να σε διδάξει, αλλά βάλε όνομα εδώ. Βάλε στο φυλάδιο που διαφημίζεις, βάλε 2-3 φάτσες, βάζουν πάνω ξωτικά, νεράιδες. Πασάνε το μυστικισμό. Δεν θα δεις ποτέ το Σταυρό του Κυρίου στη Rave. Ουδέποτε. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως η ροκ μουσική έβριζε για τον Χριστό. Τώρα δεν ξέρω αν η Rave και αυτή συνεχίζει το ίδιο τροπάριο. Δηλαδή να, κατά κάποιο τρόπο να επιτίθεται στο πρόσωπο του Χριστού. Με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Πάρα πολύ πλαγίως. Δηλαδή η Rave κοιτάει πρώτα να σε μπάσει στην αίρεση και πολύ πλάγια σου πασάρει και το όνομα του Σατανά. Δηλαδή στη Rave μέσα κυκλοφοράνε καταρχήν μέσα στα πάρτι όλοι σαν τρελοί. Ντύνονται σαν παλαβοί, λες και είναι σαν παλαβοί, δηλαδή φοράνε σκούφους με χρώματα, όλοι φοράνε φωσφοριζέ, κυκλοφοράνε με σφυρίχτρες, το παίζουν τρελοί δηλαδή. Τρελή. Κανονικά. Οι κοπέλες είναι γυμνές με μπικίνι μόνο και λες και έχουν πάει στην παραλία, μέσα στο μαγαζί τώρα αυτά. Εν τω μεταξύ ο ήχος είναι πάρα πολύ δυνατός. Συνήθως βάζω 18 κιλοβάτ. 18.000 ναι. Τα ντεσιμπέλ αυτά που δεν αντέχει ο ανθρώπινος. Τα αντέχει, θα σου χαλάσει τα τύμπανα. Άρα έχουμε τους μελλοντικούς κοφούς, όπως είχε πει ένας γιατρός. Σήμερα λέει αυτοί θα είναι κουφοί σε λίγο. Α, βέβαια, με τόσο ντεσιμπέλ. Είναι σαν να δουλεύουμε στο αεροδρόμιο. Πριν τα αεροπλάνα εκεί που έχουν τελειώσει. Και ακόμα χειρότερα, φωνάζεις. Είμαστε έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα. Και μου φωνάζετε εσείς και σου λέω,
βονάζει μόλι τη δύναμη. Δεν ακούς τίποτα. Δεν ακούς το 18.000 βατ. Είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά. Και απορεί κανένας πώς δεν έχει μπει έλεγχος αυτά από το κράτος που μου είπατε πριν και τι κάνει το κράτος. Φαίνεται σε αυτά τα πράγματα τι κάνει το κράτος. Δεν υπάρχει έλεγχος για το αλκοόλ, δεν υπάρχει έλεγχος ναι, για τα ναρκωτικά, ναι. Δεν υπάρχει έλεγχος για τον ήχο. Και μπορεί να το παρουσιάζουν και σαν πολιτισμό, έτσι. Ένα στοιχείο του πολιτισμού. Μουσική σου λέει είναι πολιτισμός. Το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να τους φέρνει αυτούς εδώ πέρα. Δεν έχει γίνει δεν ξέρω, αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά πλαγίως το κάνουν και αυτό. Δηλαδή με το να φέρουν να διοργανώνουν ας πούμε, ένα φεστιβάλ υπέρ του Ινδουισμού. Ναι. Αφού η rave μουσική διδάσκει τον Ινδουισμό, τον διδάσκει κανονικά. Σημαίνει ότι μόλις μάθεις τον Ινδουισμό και δεις και τα Ινδουιστικά σύμβολα στη rave μουσική, θα πας μετά στη rave.